που έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία του 10ου Δημοτικού Ηρακλείου, Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Εκεί η εκπαιδευτική κοινότητα ταξίδεψε στην Λιθουανία, Εύη. Πολύ σωστά. Στην αρχή λοιπόν του Απριλίου, η εκπαιδευτική του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου σε μία από τις δράσεις για το πρόγραμμα Εράσμους με τίτλο «Η υγεία είναι η αρχή των πάντων», ταξίδεψε στο Μπιρζάι της Λιθουανίας. Γνωρίστηκαν. Έχουμε και το συγκεκριμένο βίντεο να ακούσουμε λίγο. Γιατί ναι, για να ακούσουμε. Αξίζει να πάρουμε αυτή τη γεύση από Λιθουανία. Παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς. Εύκολος χορός. Εύθυμος. Πολύ. Ναι, μόνο μπροστά πας. Απλά μας φαίνεται, μπορεί να μην είναι, κανείς δεν ξέρει. Θα μας τα πει η κυρία Χναράκη, εκπαιδευτικός στο 10ο Δημοτικό. Τι κάνετε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Εύκολος ο χορός, παρακολουθήσαμε. Απορία ή είναι κάτι πιο περίπλοκο? Όχι, εύκολος είναι, εύκολος. Μία-δύο φορές, αν τον δεις, τον μαθαίνεις εύκολα. Τον ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που δείσαμε. Πραγματικά δεν μπορείς να το ξεχάσεις κάτι τέτοιο. Για πείτε μας πώς ένιωσαν τα παιδιά και πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει από το 2020, συγκεκριμένα το πρόγραμμα του Erasmus αυτό. Είναι «Health is the beginning of everything», δηλαδή η υγεία είναι η αρχή του παντός. Άλλο ένα πρόγραμμα τρέχει στο σχολείο μας σε σχέση με τα παραδοσιακά παιχνίδια. Συγχρόνως δύο προγράμματα τρέχουν δηλαδή εκπαιδευτικά του Erasmus. Το συγκεκριμένο που συμμετείχαμε εμείς, τρεις εκπαιδευτικοί αυτή τη φορά στη Λιθουανία, έχει να κάνει με την υγεία, την σωστή διατροφή, την υγιεινή διατροφή και τη σωματική άσκηση. Συμμετείχαμε τρία άτομα από τους εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων η contact person, δηλαδή η αρχηγός του προγράμματος, όπως είναι η συντονίστρια, είναι η κυρία Ελένη Τερζάκη, διευθύντρια, που την χάνει να είναι και καθηγήτρια αγγλικών, οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο να επικοινωνήσει με τους άλλους συναδέλφους, να συνεννοηθεί όλα αυτά. Όπως σας είπα, έχουμε ήδη κάνει σε δύο άλλες χώρες επίσκεψη, στην Τουρκία και στην Αγγλία. Η τρίτη χώρα ήταν η Λιθουανία και η τέταρτη χώρα είναι η Γαλλία, που θα γίνει τον Ιούνιο αυτή η επίσκεψη στη τα Γαλλία. Τα ωφέλη γενικότερα της επίσκεψης και της παρουσίας σας στη Λιθουανία ποια είναι? Δεν άκουσα, ποια? Τα ωφέλη της επίσκεψης, της παρουσίας σας στη Λιθουανία ποια είναι? Καταρχήν, σε κάθε Εράσμος το όφελος είναι ότι γίνεται μια συναδέλφωση των λαών, γνωρίζεις καινούριους λαούς και την κουλτούρα κουλτούρες, τον πολιτισμό τους. Την κουλτούρα, τον πολιτισμό τους, ανταλλάσσεις ιδέες, βλέπεις πώς ζουν, διαφορετικούς τρόπους ζωής, άλλες παραδόσεις, έθιμα. Όλα αυτά είναι μια ανταλλαγή ανάμεσα στους λαούς. Δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί και βοηθάει πάρα πολύ στην αδελφοποίηση των λαών. Επίσης τα παιδιά έρχονται σε επαφή με άλλα σχολιά από άλλες χώρες, τους μεταφέρουμε την εικόνα από τις τάξεις μας, τις συνήθειες, όλα αυτά και έτσι μαθαίνεις διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα ανά τον κόσμο και διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Μάλιστα. Συνέχεια θα υπάρξει? Ναι, η κινητικότητα αυτή που έχει να κάνει με την σωματική άσκηση και με την υγιεινή διατροφή τελειώνει στο τέταρτο στάδιο, στην τέταρτη κινητικότητα που θα γίνει μαζί με παιδιά αυτή τη φορά. Θα συμμετέχουν 8 μαθητές και 4 εκπαιδευτικοί. Θα γίνει στη Βρέστη της Γαλλίας τον Ιούνιο, όπως είπαμε. Μάλιστα. Και εκεί κλείνει η κινητικότητα. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις πρωτοβουλίες σας.